Και το θάνατο της μικρής Τζορτζίνας λίγους μήνες αργότερα συνεχίστηκε με εντάσεις και μια νέα μήνυση από τον Αλέξη Κούγια στην παιδοκαρδιολόγο Αγγελική Καρατζά. Ο Αλέξης Κούγιας έκανε λόγο για μια αντίφαση ανάμεσα στην κατάθεση που είχε δώσει η παιδοκαρδιολόγος στις αρχές και στα λόγια που είχε πει η ίδια στο Live News το περασμένο καλοκαίρι. Στόχος του να φανεί ότι η γιατρός δεν είχε μιλήσει με συναδέλφους της πριν η Τζορτζίνα πάθει την πρώτη ανακοπή στην Πάτρα το Μάρτιο του 2021. Κάτι πάντως που η ίδια το πρωί αρνήθηκε. Με πήραν τηλέφωνο την Πέμπτη που έγινε η εισαγωγή. Την Παρασκευή με ξαναπήραν τηλέφωνο και τους είπα ότι το παιδί το είδα πριν από μερικές ημέρες. Δεν έχει καρδιοπάθεια αυτό το παιδί. Σε αυτό το σημείο υποβάλλω μήνυση στην κυρία μάρτυρα για ψευδή κατάθεση και για ψευδή καταμήνυση, γιατί θέλει να αποπροσανατολίσει την υπόθεση, φωτογραφίζοντας την εντολέα μου ότι είναι η δράστης μιας ανθρωποκτονίας. Η κυρία Καρατζά επετέθη στην συνεργάτη δάμου. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν συμπεριφορές εκτός κάθε λογικής, οι οποίες βεβαίως αναδεικνύονται μες στο δικαστήριο, αλλά δυστυχώς δεν μεταδίδονται από εσάς. Ο Αλέξης Κούγιας υποστηρίζει πως όταν το παιδί κατέρευσε, στήθηκε ένα σχέδιο από γιατρούς στην Πάτρα, με στόχο, όπως έχει αναφέρει, να συσκοτιστούν οι δικές τους ευθύνες και να πέσει όλο το βάρος στην πελάτησά του. Δεν υπήρχε λόγος, ωραία. Γιατί σας πήραν τηλέφωνο, ήξεραν ότι έχετε εξετάσει το παιδί ή σας είπαν να πάτε εκεί να εξετάσετε το παιδί? Στις 8 με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν με τι συμπτώματα μπήκε. Σας παίρνουν λοιπόν τηλέφωνο και τι σας λένε? Να σας πάρω τηλέφωνο αύριο να κλείσουμε ένα ραντεβού. Παίρνω την άλλη μέρα το πρωί και τους λέω: ρε παιδιά, το είδα πριν από 10 μέρες και δεν έχει τίποτα. Οι τόνοι ανέβηκαν και με αφορμή τις δηλώσεις της γιατρού στο Live News το περασμένο καλοκαίρι. Τότε την είχαμε ρωτήσει αν είχε εξετάσει την Τζορτζίνα πριν την ανακοπή. Στη συνέχεια, επειδή έγινε ο θάνατος τη Ήρυδα, η παιδίατρος μου έστειλε την Τζορτζίνα στις 29 Τρίτου του 2021, την οποία εξέτασα πάλι, έκανα υπέρηχο και καρδιογράφημα και ήταν εντελώς φυσιολογικά. Επίσης την εξέτασα και μετά την ανακοπή, όταν νοσηλευόταν στην εντατική εδώ, στις 12 Τετάρτου του 2021, όπου πάλι ήταν φυσιολογική καρδιά. Λέτε λοιπόν στην κατάθεση αυτά που έχετε πει για Μαλένα και Ήρυδα. Όμως έχετε δώσει και μία συνέντευξη. Θυμάστε σε ποιον δώσατε συνέντευξη? Δεν θυμάμαι. Στον κύριο Ευαγγελάτο. Μάλιστα. Έχετε δώσει πολλές για αυτό το θέμα? 2. Σε μία από αυτές, τον Ευαγγελάτο, λοιπόν, λέτε: μετά τον θάνατο της Ήρυδα, σας έστειλε η παιδίατρος και την Τζορτζίνα. Τι υποπτεύθηκε η παιδίατρος για να σας στείλει και τα δύο φύσημα? Ένα στα δύο παιδιά έχουν φύσημα. Η πιθανότητα στην ηλικία του βρέφου στο φύσημα να κρύβει καρδιοπάθεια είναι 1%. Οι παιδίατροι από ευθυνοφοβία και για να κάνουν το καλό για τον πελάτη τους παραπέμπουν άπειρα φυσιολογικά παιδιά για έλεγχο. Σας είχε πει κάτι η παιδίατρος όταν σας έστειλε την Τζορτζίνα? Ναι. Αυτό πείτε μας. Μου είπε ότι επειδή χάθηκε η Ήρυδα, κοίταξε και την Τζορτζίνα, μήπως έχει πρόβλημα στην καρδιά της. Σας είχε πει αν είχε υποπτευθεί κάτι άλλο? Όχι, γιατί το προηγούμενο παιδί ήταν τελείως φυσιολογικό και το φύσιμο που είχε ήταν εντελώς αθώο. Ακούστε τώρα, για να δείτε πώς αναξιόπιστη είναι η μάρτυρας. Αυτή είναι η άποψή μου. Κάντε μου μήνυση. Στην Ήρυδα κάνατε όλες τις εξετάσεις? Όχι, έκανα μόνο υπέρηχο. Γιατί δεν κάνατε και ηλεκτροκαρδιογράφημα και τελικά το κοριτσάκι πέθανε από καρδιά? Λοιπόν, δεν θα απαντήσετε σε αυτό το θέμα. Θέλω να επιτραπεί η ερώτηση, γιατί θέλω να αναδείξω την αναξιοπιστία της μάρτυρος, διότι έκανε πλημελέστατη δουλειά ως καρδιολόγος και στα δύο παιδιά. Είναι αναξιόπιστη μάρτυρας και ανεπαρκής γιατρός. Πήραν από το Καραμαντζάνια και με ρώτησαν αν την είχα δει πριν και τους είπα ότι την είχα δει πριν από 10 μέρες. Και ήταν εντελώς φυσιολογική. Για να εξεταστεί η παιδοκαρδιολόγος, διακόπηκε η εξέταση του Ανδρέα Ηλιάδη, που το πρωί έφτασε στα δικαστήρια χωρίς να κάνει δηλώσεις. Μιλάμε τώρα για νούμερα, έτσι, στην κυριολεξία. Δεν είναι εκτός λογικής η ερώτηση που του έκανε χθες αν έχει επισκεφτεί ποτέ ψυχίατρο. Η πολύκροτη δίκη συνεχίζεται, οι γονείς των τριών αδικοχαμένων παιδιών μοιάζουν σαν δύο ξένοι στα δικαστήρια και οι εντάσεις που τροφοδοτούν συζητήσεις διαδέχονται σε κάθε συνεδρίαση η μία την άλλη. Έλατε λοιπόν να προσπαθήσουμε να δώσουμε και σήμερα εικόνα από το εσωτερικό του δικαστηρίου. Πρώτα απ' όλα, και σήμερα βρίσκεται στην αίθουσα, βρισκόταν γιατί η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε, ο Μάνος Δασκαλάκης. Εμφανίστηκε περιβόλη ακριβώς που είχε και χθες, με μια φόρμα και ένα μπουφάν, με πιο αθλητική περιβόλη. Μάρτυρα σήμερα, στη θέση του κυρίου Ηλιάδη που ήταν χθες, η κυρία Καρατζά. Και θα συνοψίσω με δύο λόγια τον ρόλο της. Ο κύριος Κούγιας, ο οποίος υποβάλλει ερωτήσεις, και η Ρούλα Πισπυρίγκου, φορώντας μαύρα ρούχα, όπως και χθες, και με δύο αστυνομικούς να βρίσκονται πολύ κοντά της. Η κυρία Καρατζά, λοιπόν, είναι η παιδοκαρδιολόγος η οποία εξέτασε την Τζορτζίνα πριν γίνει ό,τι έγινε στο Καραμανδάνιο.
Όταν το κορίτσι άρχισε να παρουσιάζει τα προβλήματα υγείας, ζητήθηκε από την κυρία Καρατζά, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένη και εξαιρετική επιστήμον, να εξετάσει και πάλι το κορίτσι. Και εκείνη αρνήθηκε. Το εξέτασα μέσα σε 10 ημέρες. Έχω εικόνα, πλήρη εικόνα. Αποκλείεται κάτι να έχει αλλάξει αυτές τις 10 ημέρες, άρα δεν χρειάζεται να το εξετάσω ξανά. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο καλείται η κυρία Καρατζά να καταθέσει. Ο κύριος Κούγιας εμφάνισε ένα στοιχείο σήμερα και επικαλέστηκε για ένα πρόσωπο για αυτό το στοιχείο. Τον παλιό και εμπειρότατο ιατροδικαστή, τον κύριο Ψαρούλη. Είπε λοιπόν ότι όπως του μετέφερε ο κύριος Ψαρούλης, η καρδιά της Τζορτζίνας ήταν μικρότερη από τη φυσιολογική καρδιά ενός παιδιού της ηλικίας της. Και ότι αυτό πιθανώς να έχει προκαλέσει τα καρδιακά προβλήματα που έφεραν την ανακοπή στην Τζορτζίνα. Είναι η προσπάθεια της υπεράσπισης να επικαλεστεί προβλήματα υγείας ή αστοχίες των γιατρών. Πάμε να δούμε λοιπόν ένα κομμάτι του διαλόγου και ένα κομμάτι που έφερε και ένταση. Ρωτάει ο Αλέξης Κούγιας, γίνεται να μην ελήφθη υπόψη η ιατροδικαστική έκθεση Μπουζιάννη που έλεγε ότι η καρδιά της Τζορτζίνα ζύγιζε μόλις 47 γραμμάρια, το 1 τρίτο του κανονικού βάρους. Το οποίο κανονικό βάρος είναι 125 γραμμάρια. Και ήταν να πεθάνει από ανακοπή ή κάποιο πρόβλημα καρδιάς. Δεν θα έπρεπε να ήταν ένα πρόσωπο που θα ήλεγχε την καρδιά της Τζορτζίνας. Απαντάει η κυρία Καρατζά σε αυτό. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για το γιας. Και συνεχίζει ο κύριος Κούγιας. Το γράφει η ιατροδικαστική. Ο ιατροδικαστής κύριος Ψαρούλης μου το υπέδειξε και μου είπε γιατί το δικαστήριο βασανίζεται, το παιδί ήταν μια ορολογιακή βόμβα. Γιατί προβλέπεται να γίνει μαγνητική καρδιάς και εδώ δεν έγινε? Απαντάει η κυρία Καρατζά. Θέλετε να σας πω πότε κάνουμε μαγνητική καρδιάς? Κάνουμε σε παιδιά μετά από πολλαπλά χειρουργία. Όπως για παράδειγμα μυοκαρδίτιδες και τα λοιπά. Το παιδί δεν είχε κάτι τέτοιο. Η καρδιά του είχε φυσιολογικές διαστάσεις. Στα 1700 φυσιολογικά παιδιά που βλέπω το χρόνο θα κάνω μαγνητική καρδιάς? Απαντάει ο κύριος Κούγιας, δεν βαθμολογήστε. Και η κυρία Καρατζά, γιατί εδώ είπαμε υπήρχε μια ένταση, πολύ μεγάλη ένταση και σε πολλές στιγμές μεταξύ τους, τον κοιτάει και λέει θα γελάει ο κόσμος. Αυτό είναι το κομμάτι μέσα στην αίθουσα. Είπαμε ότι υπήρξαν και αρκετές στιγμές έντασης. Δημιουργήθηκε και ένα ζήτημα μάλιστα, γιατί ο κύριος Κούγιας ρώτησε και για τους τίτλους των σπουδών της κυρίας Καρατζά, τους οποίους εκείνη εξέθεσε, μίλησε και για την οικογένειά της. Μάλιστα δημιουργήθηκε και μια παρεξέρχουσα μιλά και για την προσωπική της ζωή. Δεν το ρώτησε ο κύριος Κούγιας, ήταν με πρωτοβουλία της ιδίας της κυρίας Καρατζά που έγινε. Οδήγησαν όλα αυτά σε υποβολή μήνυσης για ψευδορκία από τον κύριο Κούγια προς την κυρία Καρατζά. Η διαδικασία σήμερα ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά. Να δούμε ένα κομμάτι από τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κούγιας βγαίνοντας. Όταν της διαβάσαμε την κατάθεσή της, αλλά και μια συνέντευξη την οποία είχε δώσει σε γνωστό τηλεοπτικό σταθμό, όπου η ίδια είπε ότι η μοναδική φορά που επικοινώνησαν μαζί της οι ιατροί από το Καραμαρδάνιο ήταν μετά την ανακοπή, καταλαβαίνετε ότι εκεί δημιουργήθηκε όλη η υποδομή για να καταστεί η συγκεκριμένη μάρτυρας, κατηγορουμένη, για το αδίτημα της ψευδούς καταθέσεως, το οποίο διεπράχθη την προηγούμενη δικάσιμο, όταν χωρίς δυστυχώς να έχει τον κίνδυνο να συλληφθεί, γιατί η υπόθεση αυτή κρατά επί μέρες και θα κρατήσει και επί μήνες και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το αυτόφορο, τόλμησε να διαψεύσει και την προανακριτική και την ανακριτική της κατάθεση ενώπιον των διοκτικών αρχών για την υπόθεση της Μαρίας Ελένης, αλλά και τις συνεντεύξεις της, όπου ρητά είπε ότι για πρώτη φορά οι γιατροί του Καραμαρδανίου την ενόχλησαν μετά την ανακοπή και μάλιστα είπε ότι έγινε και λεπτομερή συζήτηση μετά την ανακοπή και τότε αυτή ανέτρεψε στο αρχείο της και τότε είδε ότι είχε εξετάσει την Τζορτζίνα 10 μέρες πριν εισαχθεί στο Καραμαρδάνιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Η εκπομπή στην οποία αναφέρεται και ο τηλεοπτικός σταθμός είναι το ΜΕΚΑ και η δική μας εκπομπή εδώ σε εμάς είχε δώσει αυτήν τη συνέντευξη η κυρία Καρατζά και όντως είχε πει αυτά τα πράγματα. Ο Κυριάκος ήταν εκεί, παρακολούθησε όλη τη διαδικασία από το πρωί. Για πες μας, Κυριάκο.
Ήταν, Νίκο, πιθανότατα η πιο έντονη ημέρα από όταν ξεκίνησε αυτή τη διαδικασία. Η ένταση ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από τις μέρες που κατέθετε ο Μάνος Δασκαλάκης. Αξίζει να αναφέρω ότι σήμερα δεν ασκήθηκαν μία αλλά δύο μηνύσεις κατά τέτοια από την κατηγορουμένη για το κομμάτι της ψευδορκίας και μία δεύτερη από τον ίδιο τον κύριο Κούγια για συκοφαντική δυσφήμιση. Μάλιστα. Αξίζει να αναφέρουμε λοιπόν ότι το μεγαλύτερο μέρος της αντιπαράθεσης που υπήρχε μεταξύ τους είχε να κάνει με το εάν η κυρία Καρατζά είχε επικοινωνήσει ξανά με τους γιατρούς του Καραμανδανίου ή όχι. Στην εκπομπή μας στο Live News στις 29 Αυγούστου 2022 είχε αναφέρει ότι το παιδί το είχε δει μετά την ανακοπή. Στις 7 Αυγούστου του ιδίου έτους, όταν κατέθεται στην αστυνομία για την υπόθεση, είχε πει ότι υπήρχε τηλεφωνική επικοινωνία τόσο στις 8 όσο και στις 9 του μήνα, 8 και 9 Απριλίου, για να εξεταστεί το παιδί. Και είχε πει ότι όντως το είχα εξετάσει σε προηγούμενο χρόνο. Οπότε λοιπόν αυτή η αντίφαση στην οποία έχτισε τη σημερινή του διαδικασία ο κύριος Κούγιας, την υπερασπιστική γραμμή του κύριος Κούγιας για την πελάτησά του, ήταν σε όσα είχε αναφέρει στην εκπομπή μας η κυρία Καρατζά, ότι συναντήθηκε, ότι επικοινώνησε με τους γιατρούς του Καραμανδανίου μόνο μετά την ανακοπή του παιδιού, ενώ στην κατάθεσή της είχε πει ότι είχαν επικοινωνήσει στις 8 του μήνα για να κλείσουν ραντεβού στις 9 και στις 9 του μήνα για να ακυρώσουν εν τέλει αυτό το ραντεβού. Η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Η κυρία Καρατζά έδειχνε να βρίσκεται, Νίκο, σε μία θέση απολογούμενη. Αξίζει να σου αναφέρω ότι όταν έκλεισε όλη αυτή η πολύωρη διαδικασία, η τελευταία της φράση προς το Προεδρείο του Δικαστηρίου ήταν «και εύχομαι να πιστεύετε ότι δεν πέθανε από την καρδιά του». Και εκεί η Πρόεδρος την επανέφερε και της είπε «σας παρακαλώ, δεν είναι εδώ η θέση σας να κάνετε τέτοιου τύπου δηλώσεις. Το δικαστήριο ακούει τις καταθέσεις και θα αποφανθεί στο τέλος». Αλλά αυτό ήταν ενδεικτικό του κλίματος που είχε δημιουργηθεί. Πάντως, Κυριακό, και φίλες και φίλοι, έχει ένα ενδιαφέρον. Ψάχνουμε και τον κύριο Ψαρούλη. Αυτό το οποίο έβαλε ο κύριος Κούγιας στην διαδικασία σήμερα, ότι δηλαδή η καρδιά της Τζορτζίνας ίσως είναι μικρότερη και μάλιστα αρκετά μικρότερη από ό,τι θα έπρεπε να είναι η καρδιά ενός παιδιού φυσιολογικού για την ηλικία της, τα 9 της χρόνια. Αν όντως ισχύει αυτό, επικαλέστηκε την έκθεση που βγαίνει ο κύριος Κούγιας, είναι ένα ζήτημα προς αξιολόγηση. Δεν είμαστε εμείς οι ειδικοί να το κάνουμε, αλλά είναι ένα σημείο που θέλει να φωτιστεί και αυτό. Νίκο, συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα πάνω από μία ώρα. Πάνω από μία ώρα ο κύριος Κούγιας έλεγε ότι βάσει της ιατροδικαστικής έκθεσης η καρδιά του παιδιού ζύγιζε 47 γραμμάρια, ενώ το φυσιολογικό βάρος για αυτά τα κιλά και για αυτή την ηλικία είναι από 118 μέχρι 125 γραμμάρια, και η κυρία Καρατζά συνεχώς αντέτεινε ότι δεν ζυγίζουμε την καρδιά, αλλά τη μετράμε και βλέπουμε τις δυνατότητές της. Δηλαδή, εκεί που υπήρχε η έντονη διαφωνία τους και την οποία την διατύπωναν πάνω από μία ώρα ο ένας και ο άλλος, είναι ότι ο κύριος Κούγιας έλεγε με σαφήνεια ότι τα 47 γραμμάρια είναι το 1 τρίτο του βάρους που έχει μια καρδιά ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία. Η κυρία Καρατζά έλεγε ότι οι μετρήσεις που κάναμε έδειχναν ότι η καρδιά του παιδιού ήταν φυσιολογική. Κυριάκο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Ο Κυριάκος Μαντούβαλος, στην ουσία, φίλες και φίλοι, και αυτό θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί. Έχουμε την προσπάθεια της υπεράσπισης να αποδείξει ότι έχουμε ιατρικά λάθη και ιατρικά προβλήματα στο παιδί. Και ότι αυτά έχουν προκαλέσει το επεισόδιο που την άφησε τετραπληγική, γιατί σε αυτό είμαστε ακόμα, σε αυτό εμπλέκεται η κυρία Καρατζά, και αργότερα και τον θάνατο του κοριτσιού, και όχι η κεταμίνη ή η δολοφονία την οποία έχει το κατηγορητήριο για την μητέρα του κοριτσιού. Πριν πάμε στο τι έγινε μέσα, ανάμεσα στον κύριο Κούγια και την κυρία Καρατζά, να θυμίσω ότι έχουμε ανοίξει διαγωνισμό πριν από περίπου 20 λεπτά, 25, με ένα μεγάλο δώρο που θα σας το δώσουμε, θα το χαρίσουμε σε κάποιον τυχερό ή τυχερή στην τελευταία εκπομπή του Απριλίου. Έρχεται λοιπόν Πρωτομαγιά και κάποιος ή κάποια από εσάς θα υποδεχθεί το Μάιο, πολύ σημαντικό μήνα, μήνα και εκλογών, θα τον υποδεχθεί με 12.000 ευρώ στο τραπεζικό του λογαριασμό. Το πολύ πολύ μεγάλο αυτό ποσό το δίνουμε την Παρασκευή το απόγευμα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε σήμερα, θα διαρκέσει 3-2,5 ώρα, σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Θυμίζω ότι οι συμμετοχές δεχόμαστε μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και το κάνουμε αυτό για να μειώσουμε τις συμμετοχές, ώστε να έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Δηλώνετε συμμετοχές με τηλεφωνήματα στο 14848, κάνετε όσα θέλετε και όσα μπορείτε. 14848, λέτε το ονοματεπώνυμό σας, ή με SMS που το γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και τα στέλνετε στο 19200.
Προσοχή στη λεπτομέρεια, πριν το ονοματεπώνυμό σας, γράφετε πάντα το μη ε. Θα το γράψετε στο πρώτο μήνυμα, θέλετε να στείλετε και δεύτερο, τρίτο ή όσα μπορείτε και θέλετε, θα το γράφετε σε όλα. Γιατί κάθε συμμετοχή είναι μια διαφορετική συμμετοχή, μπαίνει ξεχωριστή στην κλήρωση. Άρα στο SMS μη ε, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, στο 19200. Βεβαίως και έχουμε δώρο και για σήμερα. Όσοι λοιπόν σήμερα δηλώσετε τις συμμετοχές σας, θα μπείτε και σε κλήρωση που κάνουμε σήμερα στις 6:20, γιατί το Shopflix σας έχει μια υπέροχη, υπερσύγχρονη, τελευταίο μοντέλο 65 Samsung. 65 ιντσών τηλεόραση, την κληρώνουμε σήμερα. Αν είστε τυχερός ή τυχεροί, αύριο μπορεί να μας βλέπετε και εμάς και ό,τι άλλο θέλετε, από εδώ. Πολύ φωτεινά, πολύ λαμπερά και σε μια τεράστια οθόνη. Καλή επιτυχία. Πάμε λοιπόν τώρα. Α, είναι στο τηλέφωνο μας ο κύριος Ψαρούλης. Ωραία. Άρα λοιπόν, επειδή το έλεγα και νωρίτερα, ψάξαμε, βρήκαμε, έχουμε τον κύριο Ψαρούλη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θυμίζω ότι τον επικαλέστηκε ο κύριος Κούγια σήμερα στο δικαστήριο και είπε ότι η καρδιά της Τζορτζίνας είναι μια μικρή καρδιά για την ηλικία της και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να είναι και αίτιο για σοβαρά προβλήματα υγείας του κοριτσιού. Κύριε Ψαρούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να πω ξανά ότι ο κύριος Ψαρούλης είναι εμπειρότατος. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Παλιός και γνωστός σε όλους μας και αξιοσέβαστος. Λοιπόν, τι ακριβώς συμβαίνει με την καρδιά του κοριτσιού, κύριε Ψαρούλη? Ποια είναι η δική σας η γνώμη, δηλαδή? Προσέξτε, σε συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Κούγια και αναφέρθηκε το θέμα αυτό, εγώ έκανα μια παρατήρηση. Θυμήθηκα το ζήγισμα από παλαιότερα της καρδιάς, ας το πούμε, και αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση που έχει γραφεί, έναν αριθμό 47 γραμμάρια. Ναι. 47 γραμμάρια καρδιά είναι ατροφική. Το φυσιολογικό βάρος της καρδιάς έπρεπε να είναι 130. Για το κοριτσάκι των 9 ετών μιλάμε πάντα. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει βιβλίο που, και βιβλιογραφία που ανά ηλικία έχουμε τα σωματικά βάρη των οργάνων. Mm-hmm. Αυτό είναι μια επισήμανση ότι είναι ένα γεγονός που πρέπει να ελεγχθεί. Ακούσαμε ότι στο δικαστήριο, και τώρα ρωτώ πράγματα τα οποία μπορεί να είναι αφελή, αλλά δεν έχω την γνώση και την επάρκεια ακόμα και για να υποβάλω ίσως τις σωστές ερωτήσεις. Αλλά ακούσαμε στο δικαστήριο την κυρία Καρατζά να λέει δεν έχει σημασία το βάρος της καρδιάς, αλλά η αντοχή της, οι διαστάσεις τις οποίες έχει. Τι λέτε γι' αυτό? Αν ένας καρδιολόγος έχει διαφορετική γνώμη ότι το βάρος της καρδιάς των 47 γραμμαρίων δεν έχει κανένα πρόβλημα, εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτε. Εκείνο που ξέρω και αναφέρεται σε όλα τα βιβλία της παθολογικής ανατολικής, δεν είναι έργο της ιατροδικαστικής αυτή η ιστορία. Ναι. Αναφέρεται ότι αν η καρδιά ενός φυσιολογικού ατόμου, ενήλικα, οποιοδήποτε, πάρει το 60% βάρος του σώματός της, δηλαδή το μισό και 10% παραπάνω, η καρδιά θεωρείται υπερτροφική. Μάλιστα. Και μια υπερτροφική καρδία, το τι θα σου βγάλει δεν το ξέρεις. Κύριε Ψαρούλη, να πάει και θα το ρωτήσω να όσο πιο πρόβλημα. Απλοϊκά μπορώ. Εκτιμάτε εσείς ως επιστήμον ότι αυτή η καρδιά των 47 γραμμαρίων μπορεί να ήταν μια προβληματική καρδιά που να προκάλεσε προβλήματα υγείας στο κορίτσι? Εγώ το ένισα και είπα. Είναι ένας αριθμός που θέλει διερεύνηση και από τους ειδικότερους από εμάς. Μάλιστα. Δηλαδή εμείς κάναμε μια διαπίστωση. Αλλά οι καρδιολόγοι που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, γιατί εγώ προσωπικά, στο πούμε, στα 45 χρόνια που είμαι σε αυτή τη δουλειά, 47 γραμμάρια καρδιά δεν έχω δει. Ατροφικές καρδιές, ας το πω έτσι. Άρα λέτε ότι σας κάνει εντύπωση, σας κάνει εντύπωση το βάρος της... θέλει έρευνα. Σας κάνει εντύπωση το βάρος της καρδιάς. Πρέπει να γίνει και με τους ειδικούς. Το βρίσκεται μικρό, δεν μπορείτε να πείτε αν αυτό είναι προβληματικό ή δεν είναι, πρέπει να το πούν καρδιολόγοι. Θέλει την κλινική εικόνα, πώς ήταν το παιδί στο νοσοκομείο, τι προβλήματα είχε. Αυτά τα ξέρουν οι ειδικοί. Οι καρδιολόγοι. Οι καρδιολόγοι μπορούν να δώσουν μια σαφή γνώμη. Κύριε Ψαρούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Γιατί, αυτά λοιπόν. Προσέξτε λίγο. Η καρδιά ιατροφική έχει και ειδική ιστολογική εικόνα που πρέπει να αναφέρεται. Πρέπει να υπάρχει ιστολογική εικόνα στην ιατροδικαστική που δεν την ξέρω. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Ψαρούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις διευκρινήσεις, γιατί είναι μια δίκη τόσο πολύκροτη που πρέπει να ακούγονται
επιστημονικά από τους επιστήμονες αυτά τα οποία τίθενται. Η κυρία Καρατζά επέμεινε, όπως ακούσατε από τον Κυριάκο, ότι δεν έχει σημασία το βάρος της καρδιάς, έχει σημασία το μέγεθός της. Και ότι η Τζορτζίνα είχε μια φυσιολογική καρδιά που την εξέτασε ενδελεχέστατα 10 ημέρες πριν από το περιστατικό στο Καραμανδάνιο. Πάμε να δούμε τους διαλόγους. Ένταση, φωνές και μηνύσεις συνθέτουν το σκηνικό της επεισοδιακής εξέτασης της Αγγελικής Καρατζά από τον Αλέξη Κούγια. Όπως και στην πρώτη της κατάθεση, έτσι και σήμερα η παιδοκαρδιολόγος απάντησε με απόλυτη σαφήνεια πως η μικρή Τζορτζίνα δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα στην καρδιά της. Δεν είχε κανένα καρδιολογικό πρόβλημα. Πώς μπορεί να διαπιστωθεί αν ένα παιδί χωρίς νεκροψία νεκροτομή έχει μια φυσιολογική καρδιά? Αν υπάρχουν καμπανάκια για ανησυχητικά στοιχεία, το παιδί δεν είχε. Το δεύτερο είναι η φυσική εξέταση. Η εξέταση αυτή του παιδιού ήταν 100% φυσιολογική. Το τρίτο είναι το καρδιογράφημα και το τέταρτο είναι το υπερηχογράφημα καρδιάς. Άλλη εξέταση εκτός αυτών υπάρχουν? Υπάρχει και η μαγνητική καρδιάς. Μαγνητική καρδιάς έχει γίνει ποτέ σε αυτό το παιδί? Πριν το συμβάν δεν χρειαζόταν καν να κάνει αυτή την εξέταση. Ζήτησαν να βάλουν ένα holder. Δεν μπήκε από όσο ξέρω. Αποκλείεται πριν από την ανακοπή να υπήρχε κάτι πάρα πολύ σοβαρό που θα αναδεικνυόταν από τη μαγνητική? Αποκλείω να υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η ένταση θα κορυφωθεί με τη γιατρό και τον συνήγορο να επιδίδονται σε ένα απίστευτο πινκ-πονγκ ερωταπαντήσεων με εξειδικευμένους ιατρικούς όρους, ενώ ιδιαίτερα στάθηκαν και στο πόσο ζύγιζε η καρδιά της Τζορτζίνας. Δεν γνωρίζετε ποιο είναι φυσιολογικό βάρος ως καρδιολόγος? Όχι, δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι έχει το μέγεθος της γροθιάς μας. Δεν γνωρίζετε ως παιδοκαρδιολόγος? Τους γιατρούς τους ενδιαφέρουν οι διαστάσεις για την επιφάνεια του σώματος και η λειτουργικότητα. Η εξέταση θα εστιάσει κι άλλο στο βάρος της καρδιάς, με την παιδοκαρδιολόγο να διατυπώνει τις ενστάσεις της για τη φύση των ερωτήσεων. Γιατί ασχολείστε με το βάρος της καρδιάς? Αφήστε γιατί ασχολούμαι, δεν θα μου κάνετε εσείς παρατήρηση. Αφήστε τον κύριο συνήγορο να κάνει την ερώτηση. Μόλις ακούτε κάτι που δημιουργεί ερωτηματικά, λέτε γιατί ασχολούμαι, γιατί έχω δικαίωμα να ασχολούμαι. Είναι υποχρέωσή μου να ασχολούμαι. Αν δεν γνωρίζετε που λέτε δεν γνωρίζω ποιο είναι το βάρος μιας φυσιολογικής καρδιάς ενός παιδιού 8 ετών. Δεν το γνωρίζω, αλλά δεν μας απασχολεί. Ο Αλέξης Κούγιας επέμεινε και στην ερώτηση γιατί ουδέποτε έγινε μαγνητική στην 9χρονη, με την Αγγελική Καρατζά να απαντά πως όλες οι εξετάσεις της μικρής έδειχναν φυσιολογική λειτουργία στην καρδιά και επομένως δεν υπήρχε λόγος να προχωρήσουν σε μια τόσο εξειδικευμένη εξέταση. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για να γίνουν οι εξετάσεις για μαγνητική καρδιάς. Η μαγνητική καρδιάς είναι πολύ ιδιαίτερη εξέταση, την οποία κάνουν πολύ λίγα άτομα στη χώρα και σε δημόσιο χώρο δεν γίνεται πουθενά. Είναι μια εξέταση υψηλού κόστους. Θέλει πάνω από 700 ευρώ. Θέλει ολική νάρκωση, διαρκεί 45 λεπτά. Σε μια φτωχή οικογένεια σαν αυτή, μπορεί το κράτος να συμπεριφέρεται έτσι και να μην έχει μαγνητικό τομογράφο? Το παιδί δεν είχε ένδειξη. Ο κύριος Μπουζιάννης ανακάλυψε ότι η καρδιά δεν έχει φυσιολογικό βάρος. Δεν είμαι τόσο σίγουρη για το βάρος της καρδιάς. Ο Αλέξης Κούγιας κατά τη διάρκεια της δίκης έδειξε με το χέρι του τη ρούλα πισπυρίγκου και σε δραματικούς τόνους φώναξε πως είναι μια φτωχή γυναίκα που οι γιατροί άφησαν να πεθάνουν τα παιδιά της. Τα αιμοσφαίρια της Τζορτζίνας ήταν 27.100 και έφτασαν στα 32.000 μετά την ανακοπή. Σύμφωνα με γιατρούς, το φυσιολογικό είναι 8 με 10.000. Τροπονίνη και λευκά αιμοσφαίρια σε αυξημένο ποσοστό πρέπει να μας υποψιάζουν για την ύπαρξη μυοκαρδίτιδας. Μετά την ανακοπή, στην αύξηση της τροπονίνης οφείλεται. Έγινε ειδική εξέταση και βρέθηκε η CKNB17 μη φυσιολογική. Θα έπρεπε να σας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Το CKNB δεν αξιολογείται πλέον και δεν το πραγματοποιούμε. Έχει αντικατασταθεί από την τροπονίνη που είναι αυξημένης ευκρίνειας. Το CKNB χρησιμοποιείται πλέον μόνο στις χώρες του τρίτου κόσμου. Και εσείς είστε γιατροί τρίτου κόσμου. Φτωχοί άνθρωποι που τους αφήσατε να πεθάνουν τα παιδιά τους. Ο συνήγορος υπεράσπισης δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την Αγγελική Καρατζά και ανεπαρκή γιατρό, υποβάλλοντας μάλιστα μήνυση σε βάρος της για ψευδή κατάθεση.
Όπως είπαμε, η ένταση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και διαρκής στο δικαστήριο. Στο επίκεντρο ήταν αυτά που είπε η κυρία Καρατζά στην εκπομπή μας. Θυμίζω ότι η κυρία Καρατζά είχε πει ότι εξέτασε το παιδί, ενώ αποδείχθηκε ότι δεν το εξέτασε, το είχε εξετάσει μόνο πριν πάει στο Καραμαδάνιο και παρουσιάσει το επεισόδιο. Δείτε ένα κομμάτι των διαλόγων για να καταλάβετε ακριβώς αυτή την ένταση την οποία σας περιγράφουμε. Ξεκινούμε λοιπόν όταν λέει ο κύριος Κούγιας: αυτό είναι μια συνέντευξή σας. Τις παρουσιάζει αυτά που υπόθηκαν εδώ το καλοκαίρι εκείνο. Στη συνέντευξη συνηθίζετε να μιλάτε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, ενώ είναι στη φυλακή μια γυναίκα, ό,τι να είναι και να λέτε ό,τι να είναι, να μην λέτε δηλαδή την αλήθεια. Όταν ολόκληρος ο ελληνικός λαός ασχολείται με αυτή την υπόθεση, εσείς συνηθίζετε στη συνέντευξη να μην λέτε την αλήθεια και έρχεστε εδώ στο δικαστήριο και λέτε «Δεν θυμάμαι», δεν είναι επίσημη τοποθέτηση, αυτή είναι η απάντησή σας. Αντιδράει η κυρία Καρατζά: πάντοτε αυτά που γράφονται στο διαδίκτυο, και παρεμβαίνει και την κόβει ο κύριος Κούγιας, ποιο διαδίκτυο, είναι η συνέντευξή σας, είναι αυτό που εσείς είπατε, δεν γράφετε, χαραμίζεσαι εδώ πέρα 2 ώρες χοντρά. Αυτό προκαλεί την αντίδραση και την παρέμβαση της Προέδρου. Σας παρακαλώ, λέει προς τον κύριο Κούγια, και παίρνει το λόγο η κυρία Καρατζά, παρακαλώ να επαναλάβετε την ερώτηση. Στρέφεται προς τον κύριο Κούγια. Και λέει και η Πρόεδρος, συνήγορα με ωραίο τρόπο, εδώ στο δικαστήριο τέτοιες εκφράσεις απαγορεύονται. Λέει ο κύριος Κούγιας, με ωραίο τρόπο μίλησα, απλώς μίλησα στον ενικό. Και αρχίζει πια, η Πρόεδρος λέει απαγορεύεται, ούτε ενικός, και αρχίζει να υποβάλει ξανά την ερώτηση. Λέει λοιπόν, έχουμε μια ψευδομάρτυρα που έρχεται και λέει, δεν με ρώτησαν και αυτό είναι συνέντευξη, έχει υποστηρίξει 3 διαφορετικές θέσεις και δεν έρχεστε να την αρπάξετε και να της πείτε, εδώ πρέπει να μας πείτε την αλήθεια. Στρέφεται στην ουσία προς την Πρόεδρο του δικαστηρίου. Και το απαντάει η Πρόεδρος, εδώ δεν αρπάζουμε κανέναν. Αυτή είναι η εικόνα της σημερινής διαδικασίας. Πριν πάμε στον Βασίλη Λαμπρόπουλο για να ακούσουμε τα δικά του σχόλια, να σας δείξουμε μια ζωντανή εικόνα από το αεροδρόμιο στην Τανάγρα. Βλέπετε ότι ανοίγει αυτή την ώρα η πόρτα, είναι ζωντανή σύνδεση, να το ξαναπώ. Μόλις προσγειώθηκε το αεροπλάνο, το οποίο μεταφέρει την ομάδα των Ελλήνων που απεγκλωβίστηκε από το Σουδάν, το Χαρτούμ και άλλες περιοχές τη δεύτερη. Ένα αεροπλάνο έφτασε χθες και αυτό είναι το δεύτερο το οποίο φτάνει, έχουν φύγει από τη φρίκη του πολέμου. Να σας πω ότι μιλούσαμε με κάποιον από όσους ήταν εκεί και μας περιέγραφε εικόνες ανατριχιαστικές. Με τα πτώματα στους δρόμους, τις ορούς να γίνονται βορρά στα σκυλιά. Δεν θέλω να πω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά συμβαίνει ένας πολύ άγριος εμφύλιος πόλεμος, όπου δεν υπάρχει καμία λογική, όπως σε κάθε εμφύλιο πόλεμο δεν υπάρχει λογική. Σκοτώνουν όλοι όλους, προσπαθούν να βγάλουν το χειρότερο εαυτό τους για να τρομοκρατήσουν την απέναντι πλευρά. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να εξηγήσω ότι οι άνθρωποι που θα δείτε σε λίγο να κατεβαίνουν από αυτό το αεροπλάνο έχουν ζήσει την κόλαση. Έχουν δει τις οβίδες να σκάνε δίπλα στα σπίτια τους, τα πτώματα να κίνονται στους δρόμους, και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει το να γυρνάς στην πατρίδα και να πατάς στο ελληνικό έδαφος, στην ασφάλεια και στην ηρεμία και τη λογική που τέλος πάντων επικρατεί εδώ. Θα δούμε σε λίγο τον Μαρίνο, τον Κασιάμ, θα τον ακούσουμε μάλλον. Ο Μαρίνος και το συνεργείο μας είναι που μας στέλνει την εικόνα. Τον Μαρίνο τον βλέπουμε. Άρα, Μαρίνε, να περιμένουμε να αρχίσουν να κατεβαίνουν οι πρώτοι από τους επιβάτες, έτσι για, θα τους πλησιάσετε κιόλας, για να δούμε τι θα μας πούν. Ωραία. Μιλάμε συνολικά για 34 άτομα, Νίκο. Ναι, ωραία. Άρα μένεις εκεί για να ακούσουμε τον Βασίλη. 16 Έλληνες. Και να κλείσουμε το θέμα Πισπυρίγκου και επιστρέφουμε στον Μαρίνο. Να τον δούμε, τον Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, Νίκο. Για πες μας. Ακούσαμε σήμερα και τον κύριο Κούγια να διατυπώνει την άποψη ότι όλοι οι ιατροί που έχουν παρουσιαστεί είναι ψευδομάρτυρες. Φτάσαμε λοιπόν και σε αυτό το σημείο της υπεράσπισης της κυρίας Πισπυρίγκου, ότι όλοι οι γιατροί είναι ψευδομάρτυρες. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κυνηγάνε, να υπάρχουν κυνηγάνε χήμερες. Είναι μια ουτοπία. Δηλαδή, είναι γιατροί από διαφορετικά νοσοκομεία, από 2 διαφορετικές πόλεις. Θα ακολουθήσουν και γιατροί, είναι 50-60 γιατροί, και από το Νάσιο, από το Αγία Σοφία, του Πέδων, από 2 διαφορετικά νοσοκομεία της Πάτρας. Και έχει διατυπωθεί πλέον η άποψη ότι όλοι οι γιατροί είναι ψευδομάρτυρες, ότι το παιδί είχε καρδιολογικό πρόβλημα που δεν επιβεβαιώνεται ούτε και από τις επιμέρους εξετάσεις, ούτε και από την ιατροδικαστική εξέταση που υπήρξε μετά το θάνατο. Δεν είχε κανένα καρδιολογικό πρόβλημα και διατυπώνεται η άποψη, Νίκο,
ότι και τα τρία παιδιά, το ακούσαμε προηγουμένως να αναφέρεται από την πλευρά της κυρίας Πισπυρίγκου, από την πλευρά της υπεράσπισης, ότι και τα τρία παιδιά τα σκότωσαν οι γιατροί. Πάμε τώρα σε κάτι ακραίο, ότι έχουμε τρεις φορές ιατρικό λάθος στα μέλη της ίδιας οικογένειας, όπου πάμε σε μια άλλη επίσης απιθανότητα. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά θα κριθούν στο δικαστήριο. Και επιπλέον υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, Νίκο, ότι αν λένε και ότι οι γιατροί είναι ψευδομάρτυρες, ουσιαστικά κλονίζεται, άρα όλοι οι ψευδομάρτυρες, αυτό το επιμέρου στοιχείο που λέγαμε για τις θανάτους των δύο άλλων παιδιών της Μαρίνας και της Ήλιας, ότι έχουμε... είναι ψευδοί, είναι οι ιατροδικαστές έχουν ψευδομάρτυρες. Το έχουμε συζητήσει και μαζί πολύ. Είναι λογικό πια ο μόνος δρόμος που υπάρχει στην υπεράσπιση είναι να προσπαθήσει να εντοπίσει ιατρικά λάθη ή ιατρικά προβλήματα στα παιδιά. Και αυτό προσπαθεί να δομήσει. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η κυρία Καρατζά είχε δώσει δύο διαφορετικές εκδοχές. Δηλαδή, αυτό το οποίο είπε στην κατάθεσή της, αυτό το οποίο είχε πει στην εκπομπή μας, είναι διαφορετικές. Και θα έλεγα ότι μέχρι ένα σημείο είναι λογικό, εύλογο αν θέλεις, η υπεράσπιση να ψάχνει αυτές τις λεπτομέρειες για να μπορέσει να δημιουργήσει την αμφιβολία. Γιατί αυτό μην ξεχνάμε, στο δικαστήριο η αμφιβολία είναι υπέρ του κατηγορούμενου. Θα δούμε, νομίζω, αρκετά τέτοια σημεία στην πορεία. Προφανώς το δικαστήριο βεβαίως θα σταθμίσει όλα τα δεδομένα πριν να πάρει την. Και βεβαίως υπάρχει και ουσία και τελική εικόνα, Νίκο, γιατί πρέπει να κοιτάζει κάποιος την επιμέρους, να κοιτάζει διαθρηστικά και είναι θέμα θεωρίας, επαναλαμβάνω, πιθανότητων. Είναι η συνολική εικόνα. Θα κριθεί από το δικαστήριο και αυτό είναι που θα δούμε. Το Βασίλη θα το ξαναβρούμε και αργότερα, γιατί έχει να μας αποκαλύψει κάτι για μια σπήρα, μια συμμορία. Ευχαριστώ πολύ τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Δεν έχουν αρχίσει ακόμα να κατέβουν. Άρα